19ο λεπτό, εκτελεί ο Diego Leon το corner. Πάει μπάλα στο Χατζιμπαντελίδη, το shoot, goal η Νέα Σαλαμίνα. Ανοίγει το σκορ, παγώνει το γασιπί. Σηκώνει μπροστά έντεχνα για τον Εφρέμ, πολύ καλή πάσα. Κάνει αυτό το παράλληλο γύρισμα, 1-1 ο Φρέντι. Στο 44 σε καθοριστικό χρονικό σημείο. Φτάνει στα 8 γκολ ο Φρέντι. Λεόν Εφρέμ και πάλι για τον Λεάντρο, είναι ο Φρέντι στην περιοχή. Είναι και ο Μακρύδης, κάνει την καλή ενέργεια. Φρέντι, 2-1 η Ομόνια. Γυρίζει το παιχνίδι η Ομόνια και πάλι με ποιον άλλο τον Φρέντι. Ένα το γκολ στο πρωτάθλημα στο 69ο λεπτό. Diego Leon, το σούτ με το αριστερό, η μπάλα στην πλάτη του Καρυπίδη. Νέο σούτ, γκολ 2-2 ο Ρόκε. Παγώνει εκ νέου το γασιπί. Αυτός κάνει παλιά. Ο Γκικίεβιτς έφυγε πλάγια, πλασάρει και αστοχή. Ο Σκέμπρι έκανε καλή κίνηση, πέρασε για τον ασίς. Φάτσα με τον Σεύκους, 1-0 για την Ομόνια. Εδώ η πολύ ωραία φάση. Κοιτάξτε πόσο ωραία βλέπει τον ασίς. Ιδανικό ψύχρεμο. Εφρέ που θέλει να περάσει, μένει στα πόδια του αρχηγός. Γυρίζει 2-0 ο Σκέμπρι. Στο 15, παρά την πίεση έμεινε στα πόδια του, γύρισε. Με τον αρχηγό τον Εφρέμ στην εκτέλεση. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά. Ατράντε πάνω από τα δοκάρια. Αυτός βλέπει την κίνηση του Τσούρουριτς. Πανέβηκε με μία η παλιά για τον Δημοσθένους που πλασάρει. Ο Μορέιρα λέει όχι. Εφρέμ. Σεντράρει ο αρχηγός. Καλή σέντρα. 3-0 ο Γκικίεβιτς. Στο 33. Πανέμορφη ενέργεια του Εφρέμ. Κοιτάξτε, σέντρα φαρμάκι. Σηκώθηκε ο Πολωνός και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Σέτκους για το 3-0. Και από άλλη κάμερα το πολύ ωραίο τελείωμα του Πολωνού. Θέλει να κάνει και τώρα με Εφρέμ. Εφρέμ που κρατάει, θα σουτάρει, επέμβαση του Σέτκους. Που κρατάει μπάλα. Στο κενό χώρο φοβερή παλιά, επέμβαση μεγάλη από τον Σέτκους. Επιθετικός από το Μάλι πέρασε στον Ρόκε. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Πανέμορφο σουτ και πολύ καλή επέμβαση από τον Μορέιρα. Εδώ η Ομονία είναι μπροστά όμως. Ο Πλαδινή πέρασε, ο Σκέμπρι, ο Σέτκους λέει όχι. Εδώ να δούμε τον ασίστ που πέρασε απέναντι από τον Μπρούξ. Θα τον σταματήσει ο Άγγλος. Κίρμ. Γύρισε η μπάλα στον Μαρκάσα με μία η σέντρα. Καλή. Ο Μπρούξ δεν μπορεί σταθερά. Ο Φοφανά το σούτ. Ο Μπρούξ θα σταματήσει και πάλι. Επιμένει η Ομονία. Φοφανά. Άνοιγμα για τον Λομπιανίτσε. Συρτή σέντρα, περνάει από όλους. Ο Κιρμ απελπιστικά στόχο, δεν γύρισε η μπάλα. Παλιά για τον Εζέ, κόπηκε από τον Σερτζίνιο. Ο Πεδρίτο επαναφέρει ωραία για τον Λεόν. Ο Λεόν που έχει χώρο θα κάνει το σουτ δίπλα από τα δοκάρια του Μορέιρα. Το πρώτο σουτ για τη Νέα Σαλαμίνα στο 41. Και τον Οικονομίδη παραδίπλα. Ο Σλοβαίνος απευθείας, 1-0. Πανέμορφο γκολ από τον Άντρας Κιρμ. Στο 43ο λεπτό ο Σλοβαίνος ανοίγει το σκορ. Ξανά το φάουλ από τον Σλοβαίνο, πέρασε την μπάλα από το τείχος. Έδωσε κατεύθυνση στη γωνία. Όχι πάρα πολύ δυνατό για να μπορέσει να κατέβει μπάλα. Λεόν στο κόρνερ. Η μπάλα πίσω, ο Πεδρίτο φοβερό σε δύναμη σουτ και κόρνερ. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας. Από κοντά οπότε να το 2-0. Στο 53. Ο Μίκαελ Ποτέ δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην Ομόνια. Από την προσπάθεια που ξεκίνησε το Οικονομίδη με τον Φυλακτού εδώ που άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα. Ο Ασίς κέρδισε την κόντρα. Ξεδιπλώνεται η Ομόνια. Κάθε την παλιά για τον Ποτέ είναι εξαιρετική. Απέναντι από τον Προύξ δεν θα γίνει το 3-0. Ο Εζέ τον κλείνει. Φοφανά πολύ ωραία με το σώμα ελευθερώθηκε. Θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα θα φύγει έξω. Κάνει κίνηση ο Κίρμα απέναντι τον βλέπει. Ο Σλοβαίνος κατεβάζει. Μπροστά του ο Γκράιμ συγκλίνει το σούτ είναι άστοχο. Στην περιοχή πολύ βαθιά, κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα κόντραρε, ο Μορέιρα δεν μπλοκάρε. Το σούτ δεν θα γίνει, θα γίνει τώρα, ούτε τώρα από κοντά ο Τσιντή δεν μπόρεσε. Εδώ ποτέ, πάει για τον γκολ, δεν θα το κάνει. Μαρκάσα πατάει για τον Οικονομίδη, το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Και η Ομόνια με τον Ρούμπιο. Το γύρισμα για τον Οικονομίδη, το σουτ που γίνεται κοντράρι μπαλά. Επιμένει η Ομόνια, Ρούμπιο. Με τα αριστερό, να το 3-0.
Ο Άλεξ Ρούμπιος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πρώτο γκολ για τον Ισπανό στο πρωτάθλημα. Ξανά εδώ το πρώτο σούτ. Ο Ρούμπιο με το αριστερό του που δεν είναι το καλό του πόδι. Στην γωνία θα νικήσει τον Μπρούξ και έχουμε τέλος του αγώνα. Τέλεσε ο Κούσουλος. Η Ομόνια ελέγχει μπάλα για τον Ρούνιε. Για να γίνει το κλέψιμο, ο Παύλου μπήκε στην περιοχή. Το σούτ που έγινε, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 από τον Κούλη Παύλου στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κούλης Παύλου στον ντεμπούτο του με την νέα του ομάδα. Ο Ρούνιε δεν σιγούρεψε την πάσα. Έγινε το κλέψιμο από τον Τσούρουριτς. Ο Παύλου είναι γρήγορος, έριξε την μπάλα μπροστά. Καλό το διαγώνιο. Ωραία, ο Σκέμπρη ελευθερώθηκε. Κάθετα για τον Σέριταν. Από πλάγια θα γυρίσει 1-1. Κίλιαν Σέριταν στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εδώ ξανά η πολύ ωραία ενέργεια από τον Σκέμπρη που ελευθερώθηκε. Βλέπει την κάθετη του κίνηση του Σέριταν. Του περνάει την παλιά. Ρουσάση σέντρα. Καλή κεφαλιά. Σπουδαία επέμβαση από τον Στέιμπορ. Τον Βούλγαρο εδώ ο Ρούνιε πάει να κάνει και κάνει λάθος. Βγαίνει ο Παναγί και διώχνει την μπάλα. Μόνια με τον Σκέμπρη. Πολύ ωραία για τον Οικονομίδη. Η κάθετη του Οικονομίδη για τον Σέριταν. Από πλάγια θέση θα γυρίσει. Ανεβαίνει ο Ρουσάς. Δεν θα μπορέσει. Σέριταν απευθείας σιρτά. Ο Στέινμπορ στη γωνιά του θα μαζέψει. Τέλεσε ο Πορτογάλος. Κεφαλιά. Αφύλακτος εκεί εντελώς ο Λομπιανίτσε. Στέλνει την μπάλα έξω στο 38. Αυτή ήταν πολύ σπουδαία ευκαιρία για την Ομόνια. Προφανώς απευθείας. Αυτό κάνει ο Τσούρτσουριτς. Περνάει μπάλα στα δίχτυα και πάλι. 2-1 η νέα Σαλαμίνα του Παναγί. Χτύπησε στο Ράμος η μπάλα. Ο Μακρίεφ θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα. Το 3-1 για τη νέα Σαλαμίνα από τον Αδόρνο. Ψυχρολουσία στο Γασιπί. Κοιτάξτε το από το πλάγιο. Λίγο έξω από την περιοχή έφυγε μόνος ο Μακρίεφ. Γύρισε και ο Αδόρνο. Πάσα για τον Τσούρουριτς, αυτός πίσω στον Στέινμπορς. Λάθος που κάνει ο Στέινμπορς. Ο Σέριταν θα δώσει έτοιμο γκολ και θα γίνει τελικά από τον Ασίς, αφού έγινε σοβαρό λάθος από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Νέας Σαλαμίνας. Η Ομόνια ξαναπαίνει στο παιχνίδι στο 50. Δεν βρήκε μπάλα ο Οικονομίδης. Με προϋποθέσεις και πάλι το σουτ που γίνεται πάνω από τα δοκάρια τον Μάρτσεφ. Τρίτη αλλαγή. Μάλιστα. Ράμος. Η σέντρα του Ράμος. Διώχνει Τσιγκουινί. Το σουτ, το κάρι, ο Σέριταν, offside στη συνέχεια. Ο Μπεμπέ χαϊδεύει την ισοφάριση. Πέρασμα για τον Μπεμπέ, η σέντρα που βγήκε, η κεφαλιά, έξω. Εδώ πηδάει κάθετα. Νομίζω δεν παρεμποδίζει καθόλου τον... Που είναι πολύ πιο επιθετικός και το Ράμος. Νησίφορε, η Ομόνια μπροστά με τον Ασίς. Μόνος, να το 3-3. Ο Ασίς με δεύτερο προσωπικό γκολ το παίρνει προσωπικά. Ξανά εδώ η φάση. Πολύ ωραία παλιά από το Μπεμπέ. Έμεινε στα πόδια του Ασίς. Φοβήθηκε το μαρκάρισμα και ο Γκράιμς. Πολύ ωραία η εναλλαγή της μπάλας και το τελείωμα. Παιχνίδι, εδώ η κατοχή στο 63 για την Ομόνια. Εδώ Σέριταν στην περιοχή το πλασέ. Αδύναμο όμως ο Στέινμπορς. Θα μαζέψει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και που πιέζεται αλλά περνάει στον Παντιμπαγκά. Η σέντρα είναι καλή, ο Σέριταν η προβολή πάνω από τα δοκαριά. Ο Ρούνιε είδε την κίνηση του Ράμος και του πέρασε την μπάλα. Η σέντρα με την μία είναι καλή, η κεφαλιά από τον Σέριταν έξω. Ανεβαίνει ο Ράμος. Σέντρα με την μία του Πορτογάλου, κεφαλιά, κόρνερ ο Στέινμπορς. Τον Μάρτσεφ. Αντιπαλό του, θα σεντράρει ο... Το γκολ τώρα θα γίνει από τον Αντρές Σκέμπρη. Λύτρωση στο 90 για την Ομόνια. Πετάει την μπάλα ο Μαλτέζος. Ο Σκοπελίτης τον αποφεύγει ο Ασίς. Κρατάει μπάλα. Πολύ ωραία τρίπλα και πέναλτι που κερδίζει ο Ασίς. Από την ποδιά που έκανε στον Σκοπελίτη. Κοιτάξτε τη φανταστική ενέργεια του Ασίς. Το κράτημα του Σκοπελίτη. Η πτώση του Ασίς και το πέναλτι που καταλογίζει ο Νικολάου. Στο τελευταίο, το τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Σφυρίζει ο Νικολάου, εκτελεί ο Ιρλανδός.
5-3 για την Ομόνια. Χριστοφή, προθυμένη παλιά για τον Σέριντάν. Το σούτ του Σέριντάν, ξαφνικό σούτ από τον Ιρλανδό. Η οποία όμως βγαίνει τώρα μπροστά με προϋποθέσεις. Πέρασμα για τον Χριστοφή. Το σούτ του Χριστοφή δυνατό, Μιχαήλ σε τιμότητα έδιωξε. Νέο γύρισμα και πάλι για τον Λίλιου, πέρασε από τον Χάφες. Θα κάνει και την σέντρα, η κεφαλιά θα φύγει έξω από τον Μακρίεφ. Στη συνέχεια θα δούμε ότι... Έγινε εδώ το κλέψιμο από τον Μπεμπέ για τον Σέριντάν. Ο Σέριντάν έκανε την τρίπλα, φάτσα με τον Μιχαήλ. Θα νικηθεί από τον νεαρό, επιμένει η Ομόνια, δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα. Οικονομίδης Σέριντάν με τα αριστερό το σουτ, έξω. Ο Μπεμπέ θέλει να υποφεληθεί, θα κερδίσει. Ωραία παλιά του Οικονομίδη, βγάζει τον Χριστοφή. Σε πλεονεκτική θέση, έφυγε πλάι από το κοντρόλ, έχει όμως χώρο, προσποιήθηκε. Η πάσα του δεν πέρασε και στη συνέχεια τον έκοψε ο Κυριάκου. Αυτή ήταν εξαιρετική προϋπόθεση για την Ομόνια. Στρώνει την μπάλα για τον Φλωρέσκο, ο Ρουμάνος με δύναμη, ο Μιχαήλ θα μαζέψει. Βρήκε τον Σέριντάν, αυτός θα γυρίσει, αλλά ο Μιχαήλ θα μαζέψει. Μπαντιμπαγκά με τον Γκράιμς θα γυρίσει, μπάλα θα φύγει σε κόρνερ. Εκτελέστηκε το κόρνερ, κεφαλιά, θα κόψει όμως τελευταία στιγμή ο Λίλιου και μέσα ο Ασίς. Μπροστά η Ομόνια με τον Σέριντάν, δεν υπάρχει offside, ο Ιρλανδός όμως αστοχεί στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Ομόνιας στο δεύτερο μέρος. Ο Ασίς τρέχει να προλάβει, ο Κιμ θα κάνει την σέντρα, θα κάνει άμυνα ο Γκράιμς, κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση από τον Μιχαήλ στην κεφαλιά του Σκέμπρη στο 79. Κλείνεται, ελευθερώθηκε, ψάχνει την πάσα για τον Κιμ, την έκανε, αυτός θα γυρίσει, άστοχα όμως. Πάνω από τα δοκάρια. Ανά πάσα στιγμή με μια καλή κίνηση. Εδώ έκανε μια πολύ καλή κίνηση πάντως ο Ασίς. Ο Κιρμ τώρα θα κάνει καλή παλιά. Να τον κόλλα τον Σέριντάν. Που λύνει τον γόρδιο δεσμό στο 82 ο Κίλιαν Σέριντάν με το 15ο εφετινό του γκολ. Και τέταρτο εις βάρος της Νέας Σαλαμίνας. Στο 82 η Ομόνια παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Είπαμε ότι ήθελε μια καλή τελική πάσα. Και με βάση και το αποτέλεσμα στο ανόρθωση Απόλλων, αυτό που μετράει την Ομόνια να κερδίσει, να πάρει τους τρεις βάθμους. Κατεβάζει, έχει μπροστά του τον Κυριάκου, πέρασε για τον Ασίς, προσποίηση του Πορτογάλου, το στρώσιμο της μπάλας στον Σέριντάν, με τα αριστερό το σουτ δίπλα από τα δοκάρια. Ευκαιρία μεγάλη στο 88. Κάνει παλιά για τον Αδόρνο, θα πλασάρει με τα πόδια, θα σώσει ο Παναγή την μεγαλύτερη ευκαιρία της Νέας Σαλαμίνας, η οποία επιμένει, σέντρα, ούτε τώρα θα μπορέσει, ούτε ο Αδόρνο, ούτε... Εδώ η προηγούμενη φάση ήταν πιο μπροστά, ο Μακρίεφ, ο Αδόρνο δεν ήταν offside, συνεπώς καλά έκανε και το άφησε ο βοηθός. Μπεμπέ, άλλαξε με τον Σκέμπρη. Ο Μαρκάσα, προϋποθέσεις τώρα για την Ομόνια, ζητάει και παίρνει με δεύτερη προσπάθεια το 2-0 από τον Αντρές Σκέμπρη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ομόνια κλειδώνει την νίκη με το δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά τον Αντρές Σκέμπρη, ο οποίος φτάνει και αυτό στα 15 γκολ. Ξανά εδώ η προσπάθεια, εξαιρετική, το γύρισμα από τον Κιρμ. Και ο Σκέμπρη αρχικά ανακόπηκε από τον Μιχαήλ, αλλά με δεύτερη προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πέμπτη του συμμετοχή, πέρασε καλή πάσα για τον Φλωρέσκου, θα κάνει το γύρισμα από κοντά το πλασέ, μπάλα θα φύγει κόρνερ, ανεβαίνει ο Καρλίτος με τα αριστερό, στο δεύτερο δοκάρι για τον Χριστοφή, κεφαλιά, άλλη μια καλή επέμβαση από τον Βεζελόφσκι και κόρνερ, Κλέιτον Σίλβα στο κόρνερ. Καλή εκτέλεση, πάρα τα δοκάρια κεφαλιά από τον Ντάρμπι Σάιαρ. Καλή εκτέλεση, μπάλα στο δοκάρι, μαζεύει συνέχεια ο Παναγή. Όλα τα άλλα παιχνίδια, είτε έφερε ισοπαλία είτε έχασε, έχει σκοράρει σε όλα. Εδώ ο Χριστοφή με προϋποθέσεις όμως. Θα κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Σέριντάν θα την στείλει στα δίχτυα. Στο 30 θα ανοίξει το σκορ ο Κίλιαν Σέριντάν από την συστημένη σέντρα του Δημήτρη Χριστοφή. Φάνηκε ότι υπήρχαν καλές προϋποθέσεις σε αυτή την πάσα που έφυγε από τον Χριστοφή. Στο δεύτερο δοκάρι ζήτησε την μπάλα ο Σέριντάν, συστημένη σέντρα. Φλωρέσκου πήρε την κεφαλιά ανάμεσα από δύο.
ο Κλέιτον, πέρασε για τον Ντάρμπισσάιρ, μπροστά του μόνο ο Κούσουλος, τον ανέκοψε προσωρινά, επανέρχεται ο Άγγλος στο πλασέ του, θα κοντράρει και θα φύγει σε κόρνερ. Πάσα του για τον Σέριντάν, με μία το σούτ, δεν το πιάσε καλά, μπάλα έφυγε έξω. Επηρεάσει αρνητικά την Νέα Σαλαμίνα που δείχνει να μην έχει την συγκέντρωση που είχε στο καλό της διάστημα. Εδώ ο Χριστοφή θα αναγκάσει τον Βεσελόφσκι σε νέα επέμβαση, σε δεύτερο χρόνο δεν θα μπορέσει να θέλεσε να περάσει την πάσα ανάμεσα από τους δύο. Φλωρέσκου απομάκρυνε, έρχεται ο Νιάγκου, το σουτ που έγινε από τον Μακρίεφ διώχνει ο Παναγή. Ο Μόνια όμως είναι μπροστά με τον Χριστοφή, το γύρισμα 2-0. Με το αυτογκόλ του Εμιλιάνο Φούσκο. Η πάσα του Ντάρμπισσάιρ στον Χριστοφή που θέλησε να γυρίσει. Ο Φούσκο άπλωσε το πόδι δίπλα από το κάθετο δοκάρι και στα δίκτυα του Βεσελόφσκι για το 2-0. Στο 43. Χριστοφή που γύρισε. Η πάσα του βρήκε τον Κλέιτον. Σήκωσε αυτός το πλασέ από κοντά. Η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει η κόρνερ από τον Φλωρέσκου. Μακρίεφ. Η σέντρα του Μακρίεφ, ο Παναγή έδιωξε σε αυτή την επικίνδυνη σέντρα. Εδώ ο Σέριντάν θα κάνει μια βαθιά σέντρα, κινήθηκε ο Ντάρμπισσάιρ, αλλά... Ένα μικρό στιγμιότυπο. Χριστοφή την σέντρα, ο Σέριντάν την πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη θα πάει στα δίχτυα από τον Ντάρμπισσάιρ στο 71. Ο Άγγλος κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, φτάνοντας πλέον στα 17 γκολ στο πρωτάθλημα και κλειδώνοντας ουσιαστικά την νίκη για την Ομόνια με το τρίτο γκολ στο 71. Ξανά η σέντρα των Χριστοφή, ο Σέριντάν την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη. Τέλεσε ο Βραζιλιάνος στο πρώτο δοκάρι, αμήνα από τον Κολοπούδια, ο Κλέιτον, Σιρτά, η μπάλα πέρασε από πολλά πόδια, όμως ο Βεσελόφσκι μάζεψε σταθερά. Ισμαήλ Γκονσάλβες να είναι ο σκόρερ. Η σέντρα του Αβελάιρας, η κεφαλιά στο δοκάρι, από τον Μπεμπέ. Τσαμπούρης πέφτοντας έβαλε το πόδι ελευθερίου. Μπεμπέ για τον Τσαμπούρη. Ο Ελλαδίτης που βρήκε χώρο θα δοκιμάσει το πόδι του. Είναι άσχημο το σουτ όμως. Εδώ ο Χριστοφή προσποιήθηκε. Πάσε για τον Αζίζ. Καλή κίνηση. Το πλασέ δίπλα από τα δοκάρια.